Στις εγκαταστάσεις Τζούντο του Πανιωνίου παρακολουθούμε το πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Μαζί μου είναι ο προπονητής των τμήματων Τζούντο του Πανιωνίου, ο κύριος Γιώργος Φραγκελάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Φραγκελάκη. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς κάποια γενικά στοιχεία για το άθλημα, γιατί πολλοί κόσμος ενδεχομένως να μην γνωρίζει. Βέβαια, ναι. Τα βασικά που θέλω να πω είναι ας ξεκινήσουμε από το τι είναι το Τζούντο. Το Τζούντο είναι ένα άθλημα, καταρχήν οι πιο πολλοί το ξέρουν σαν πολεμική τέχνη. Κάποιοι άλλοι, και εμείς φυσικά και τα παιδιά, το λέμε άθλημα γιατί έχει αγώνες, είναι Ολυμπιακό άθλημα το 1964 και το θεωρούν πολύ άθλημα και όχι πολεμική τέχνη. Τα παιδιά σε τι ασκήσεις επιδίδονται, τι περιλαμβάνει περίπου το πρόγραμμα των προπονήσεων? Το πρόγραμμα των προπονήσεων πάντα ξεκινάμε, θα σας πω στην αρχή γιατί άλλο το πρόγραμμα των μικρών παιδιών και άλλο το πρόγραμμα των μεγάλων. Ναι, σε κάθε τμήμα. Ναι. Στο μικρό τμήμα λοιπόν που είναι τα παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι και πρώτη δημοτικού με Δευτέρα, κυρίως οι ασκήσεις που κάνουμε είναι παιχνιδιώδης μορφής για να μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά. Τώρα, στα μεγαλύτερα τμήματα, όπως το δεύτερο τμήμα που ξεκινάνε τα παιδιά, που είναι όλο το δημοτικό, αναγκαζόμαστε, προχωράμε, γιατί αυτά σιγά σιγά μπαίνουν και σε αγωνιστική μου δραστηριότητα και επειδή έχουμε πολλές επιτυχίες, σιγά σιγά τους μαθαίνουμε πιο δυνατές τεχνικές και πιο δυνατές τεχνικές με πιο πολλή ώρα. Βασικά η προπόνηση και στο μεγάλο τμήμα που είναι από γυμνάσιο και πάνω, μέχρι και ηλικιωμένους, έχουμε όλες τις ηλικίες, δηλαδή από 13, από 4 μέχρι 40, 45. Αλλά το θέμα είναι, μπορεί να κάνω οποιαδήποτε ηλικία τζούντο, αλλά το θέμα είναι ότι στις μεγάλες ηλικίες ξεκινάμε, αφού με ρωτήσατε, με το ζέσταμα, την προθέρμανση που λέμε, συνεχίζουμε με τεχνική η οποία είναι συγκεκριμένη για να μπορούν να ζεσταθούν πάνω στην τεχνική. Συνεχίζουμε κάποιες ασκήσεις και εδάφους, γιατί το τζούντο έχει και έδαφος. Και μετά ανεβαίνουμε πάνω και συνήθως κάνουμε ασκήσεις πιο εντατικές. Το ονομάζουμε εμείς ραντόρι, το οποίο είναι σε αγωνιστική μορφή. Έχω δίπλα μου την αθλήτρια του Πανιωνίου, Αγγελική Παπαστάμου. Αγγελική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πόσο χρόνο είσαι, Αγγελική? 15. Από ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τζούντο? Ξεκίνησα από 5η δημοτικού, που ήμουνα γύρω στα 7-8. Τι πιστεύεις ότι έχει αυτό το άθλημα που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα? Εμένα αυτό που μου αρέσει στο τζούντο είναι ότι συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, συνδυάζει την ευληγησία, τη δύναμη, την ταχύτητα, εκρηκτικότητα. Και επίσης, για να κάνεις τζούντο, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Και γενικά είναι ένα αυστηρό άθλημα. Είσαι μια αθλήτρια με πάρα πολλές διακρίσεις. Έχεις φέρει πολλές διακρίσεις στον Πανιώνιο. Θες να μας μιλήσεις για αυτές? Οι περισσότερες μου διακρίσεις, οι πιο σημαντικές, άρχισαν από το 2014, που μπήκα στην κατηγορία των νεανίδων, όπου διακρίθηκα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που ήταν προκριματικοί αγώνες για το Ευρωπαϊκό, που πήρα την πρώτη θέση. Ύστερα, το Φεβρουάριο, βγήκα πρώτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων στα 52 κιλά. Μετά πήρα θέση στο Ευρωπαϊκό Τουρνουά, που λεγόταν Ηλιάδης Cup στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έπαιξα 4 αγώνες και κατέκτησα την 5η θέση. Μετά το Μάιο έγινε η Βαλκανιάδα, που έγινε στην Ξάνθη, και πήρα την 3η θέση. Και μετά από όλα αυτά, με επέλεξαν για να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό. Κοντά μου έχω τον κύριο Σταύρο Κατσούλη, τον έφορο του τμήματος Τζούντο του Πανιωνίου. Κύριε Κατσούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να μου πείτε κάποια βασικά στοιχεία για το τμήμα, πότε ιδρύθηκε, ας πούμε. Το τμήμα Τζούντο του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου ιδρύθηκε το έτος 2006. Στην αρχή είχε, όπως ήταν φυσικό, ένα μικρό αριθμό αθλητών. Σήμερα πλέον, μετά από περίπου 9 χρόνια λειτουργίας, αριθμεί γύρω στους 100 αθλητές. Ξεκινούν ηλικίες από μικρά παιδάκια των 4 ετών και φτάνει μέχρι το τμήμα ενηλίκων. Και φυσικά έχει και το αγωνιστικό τμήμα, όπου αθλητές όλων των ηλικιών μετέχουν σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις επίσημες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο. Τα τμήματα πόσα ακριβώς είναι και ποιες ηλικίες περιλαμβάνουν? Τα βασικά τμήματα είναι 3.
Ξεκινάει το πρώτο τμήμα από την ηλικία των 4 ετών μέχρι περίπου την ηλικία των 7-8 ετών. Το δεύτερο τμήμα ξεκινάει από την ηλικία των 8 και φτάνει μέχρι περίπου την ηλικία των 12. Και υπάρχει και ένα τρίτο τμήμα, το οποίο είναι από 12 και πάνω, και στο οποίο τμήμα αθλούνται και οι ενήλικοι αθλητές. Κάθε πότε γίνονται οι προπονήσεις? Οι προπονήσεις διεξάγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 5.30 μέχρι τις 8.30-9 κάθε μέρα το βράδυ. Το δε Σάββατο το τμήμα είναι ανοιχτό από τις 11 μέχρι τη 1-1.30 ώρα το μεσημέρι. Πέραν των προπονήσεων, οι αθλητές συμμετέχουν και σε κάποιες διοργανώσεις, σε κάποια τουρνουά, έτσι? Ο σύλλογός μας συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο. Διεξάγονται αρκετά τουρνουά κάθε χρόνο. Σε αυτές τις ημερίδες λαμβάνουμε σχεδόν πάντοτε μέρος με ικανό αριθμό αθλητών. Και τα τελευταία χρόνια, με την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής, έχουμε και πολύ σημαντικές διακρίσεις τόσο στους μικρούς αθλητές στις ανάλογες ημερίδες, όσο και στα πανελλήνια πρωταθλήματα, όπου έχουμε μεγάλες διακρίσεις του συλλόγου μας. Εγκαταστάσεις Τζούντο του Πανιωνίου για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.